Προσωρινά κρατούμενο κρίθηκε από τι δικαστικέ αρχέ ο 67χρονο που φέρεται να πυροβόλησε με καραμπίνα τραυματίζοντα ένα 43χρονο το βράδυ τη περασμένη Παρασκευή στη Φινικιά Ηρακλείου. Ο 67χρονο οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου, συνοδευόμενο από τον συνήγορο υπεράσπιση του και απολογήθηκε. Μετά το πέρα τη απολογία του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενο και πήρε το δρόμο προ τη φυλακή. κατόπιν εντάλματο προσωρινή κράτηση του κ. Ανακριτή Πλημελιωδικού Ονειρακλείου, διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση του δράστη τη Βάναυ επίθεση, διότι κρίθηκε ότι συντρέχουν επαρκεί ενδείξει ενοχή. Η δικαιοσύνη για άλλη μια φορά ανταποκρίθηκε πάξια στο καθήκον τη για την ασφάλεια των πολιτών και προ ικανοποίηση του αισθήματο κοινωνική γνώμη και του θύματο που εκπροσώπησε κατά την υποστήριξη τη κατηγορία. Ο εισαγγελέα Ηρακλείου είχε ασκήσει σε βάρο του 67χρονου άνδρα ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματο. Υπενθυμίζεται ότι το περιβάλλον του 67χρονου υποστηρίζει πω σε καμία περίπτωση ο κατηγορούμενο δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει πόσο μάλλον να σκοτώσει τον 43χρονο, ενώ όπω ανέφερε ο δικηγόρο του, ο εντολέα του πριν από περίπου ένα μήνα είχε δεχθεί επίθεση με τον φερόμενο παθόντα. Αναφορικά με τον τελευταίο, φέρεται να μην διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του. Είχαν ξαναμαλώσει, κάτι του είχε πειράξει, κάτι εργαλεία του είχε πάρει. Ο δράστη εξαφανίστηκε. Εδώ εμεί κοιτούσαμε τον άνθρωπο. Περιμέναμε το ασθενοφόρο, ήρθε η αστυνομία κατευθείαν και το ασθενοφόρο μετά από πέντε λεπτά. Του είχαμε μαντήλια, δέστα, κεφάλια. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στι 9 το βράδυ τη περασμένη Παρασκευή στη Φινικιά Ερακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο 67χρονο, κάτω από αδιευκρίνηστε συνθήκε, φέρεται να πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 43χρονο. Ο 67χρονο εξαφανίστηκε, ενώ ο τραυματία κατάφερε να μεταβεί σε καφετέρια τη περιοχή, όπου ζήτησε βοήθεια. Στο σημείο έσπευσε ασθενόφορο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το 43χρονο, ενώ η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει μέσα σε δύο ώρε τον δράστη.